Το Διεθνέ Ταμείο θα έχει το πρώτο λόγο για το αν θα συνομολογηθεί με την κυβέρνηση ότι η μείωση του αφρολόγιου από τα 8.700 ευρώ στα 5.700 ευρώ για τον Άγαμο θα επισπευστεί για το 2019 ώστε να εφαρμοστεί μαζί με τη μείωση των συντάξεων ή θα γίνει το 2020 όπω έχει ψηφίσει η Βουλή το 2017. Οι συζητήσει που άρχισαν τη Δευτέρα έχουν ως στόχο την ολοκλήρωση τη τρίτη αξιολόγηση και τη μετάβαση τη τέταρτη και τελευταία του προγράμματο. Το μεγάλο αγκάθι που απομένει είναι η επιτάχυση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και η εξάπλωση του σε όλη τη χώρα ώστε το Euro Working Group να εγκρίνει το Μάρτιο την εκκρεμούσα δόση. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τα επιχειρήματά τη, που είναι ότι το 2017 και μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρωτογενέ πλεόνασμα πριν από τη διανομή του κοινωνικού μερίσματο κινήθηκε σε επίπεδα πάνω από 4% του ΕΕ κάτι που θα επιβεβαιωθεί και από το Eurostat τον Απρίλιο. Και την ακρίβεια του 2017, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, το πλεόνασμα τη Γενική Κυβέρνηση πλησίασε τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που αναμένεται να παραλυθεί και φέτο. Οι θεσμοί επιμένουν στην αυστηρή τήρηση των συμφωνηθέντων και υλοποίηση των προαπαιτουμένων που απομένουν για να κλείσει το πρόγραμμα. Και αυτά είναι η επίσπευση τη μείωση του αφορολογίου του ωρίου από το 2019, μαζί με τι μειώσει των παλιών συντάξεων και η πλήρη εξάλληψη του ειδικού καθεστώτου ΦΠΑ στα νησιά αποφάσει που θα πρέπει να ληφθούν και να νομοθετηθούν το αργότερο στο Μάιο. Νωρίτερα, έω το τέλο Μαρτίου, θα πρέπει να αλλάξουν οι αντικειμενικέ αξίε και να προσεγγίσουν τι εμπορικέ τιμέ των και να συνδυαστούν με όλε τι παρεμβάσει των έμφια, προκειμένου να μην μειωθούν τα έσοδα από το φόρο. Επίση, μέχρι το τέλο Μαρτίου θα πρέπει να επανεξεταστεί το φορολογικό καθεστώ τη ναυτιλία υπό τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επανεξεταστεί το καθεστώ τόκων και επιβαρύσεων που επιβάλλει το Δημόσιο για καθυστέρηση στην πληρωμή φόρων και να κωδικοποιηθεί και να απλοποιηθεί το καθεστώ ΦΠΑ.